Καλημέρα από τη Λαμία, κύριε Παπαδάκη. Καλή σας μέρα, λοιπόν, να είστε καλά. Ωραία, τα καταφέραμε. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ξέρω αν με ακούσατε στην έναρξη της εκπομπής. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Πολύ σοβαρό, βέβαια. Τι μπορείτε να προσθέσετε εσείς αυτή τη στιγμή σε αυτό το θέμα? Εκτιμάμε ότι η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιχειρεί να κρύψει την ουσία και την πραγματικότητα. Δηλαδή το γεγονός ότι δίνονται μειωμένες αποζημιώσεις και αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής, της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΚΑΠ. Και βεβαίως αυτό που ζούμε αυτές τις ώρες με τις ανακοινώσεις, την διελκυστήρια ανάμεσα στην κυβέρνηση και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις παρετήσεις και όλα αυτά, mm-hmm. είναι μια επιχείρηση να παίξουν τον παπά. Δηλαδή να ρίξουν την ευθύνη πότε στον έναν και πότε στον άλλον, πότε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πότε σε τεχνικά ζητήματα, για να κρυφτεί αλήθεια ότι και μειώνονται οι αποζημιώσεις και ταυτόχρονα όλη η διαδικασία αποκτά όλο και περισσότερους αστερίσκους και εμπόδια, έτσι ώστε πραγματικά ο αγρότης που δέχεται το ένα ή το άλλο πλήγμα στην παραγωγή του να μην μπορεί να αποζημιωθεί ουσιαστικά. Αυτή είναι η ουσία. Άρα θα μπορούσε η κυβέρνηση, δεν διαπραγματευτήκε σωστά τα ποσά, δεν έγινε σωστή διαπραγμάτευση. Δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης, είναι θέμα ότι ούτως ή άλλως η ΚΑΠ προβλέπει μειωμένες ενισχύσεις και αποζημιώσεις για τους αγρότες μας. Αυτή είναι η ουσία. Και ταυτόχρονα ενισχύονται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί αγροτοβιομηχανικοί όμιλοι. Αυτοί είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της ΚΑΠ. Mm. Λοιπόν, πάνω σε και καλά κάνει ο Σιμανδράκος και δεν δέχεται την ευθύνη. Δεν παρατείται, λέει ο κ. Σιμανδράκος. Δεν μπαίνουμε τώρα στη συζήτηση τώρα για τις ευθύνες του επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, απλά αντιλαμβάνουμε ότι και εσείς θεωρείτε ότι δεν είναι θέμα ενός διοικητή του οργανισμού. Θεωρείτε ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι πολιτικό της κυβέρνησης. Στηρίζουν μια πολιτική και η κυβέρνηση και τα επιτελεία της. Ναι. Οπότε μια συζήτηση τέτοια από προσανατολιστική που κρύβει την ουσία, το ότι είναι λιγότερες οι επιρροτήσεις, λιγότερες οι αποζημιώσεις και με μεγάλα τα αδιέξοδα, γιατί η παραγωγή παραμένει στους βιοπαλλεστές αγρότες μια υπόθεση που έχει ανέβει εξαιρετικά το κόστος και ταυτόχρονα δεν μπορεί να ανταποκριθεί η τιμή, δεν είναι ικανοποιητική και σε ελάχιστα μόνο προϊόντα μπορείς να πεις ότι κάτι βγάζουν ακόμα, είναι αποτέλεσμα το οποίο στο τέλος, σε κάθε περίπτωση, με την έννοια ότι μεσολαβούν επιχειρηματικοί όμιλοι που αυτοί καθορίζουν και το πώς θα παραχθεί και τελικά και τις τιμές, αυτό που φτάνει στο καλάθι και στο τραπέζι του εργαζόμενου λαού είναι πανάκριβες τιμές. Αυτά ζούμε και στο λάδι, αυτά ζούμε και στα κοινωνικά. Είναι τεράστια τα προβλήματα. Είναι τεράστια, συμφωνούμε. Είναι τεράστια. Απλά έχει μείνει μόνη και πανίσχυρη Νέα Δημοκρατία. Και να το πείσω και κάτι ακόμα, ότι που δεν μιλάνε για όλα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, πριν κάποια χρόνια μας λέγανε ότι μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινή αγορά ότι θα λυθούν τα προβλήματα, ότι τα ποιοτικά προϊόντα της Ελλάδας θα βρουν μεγάλες αγορές και τα λοιπά, να διακινηθούν. Τι έχουμε σήμερα, για παράδειγμα, στο λάδι ή στο γάλα ή σε μια σειρά άλλα κρίσιμα προϊόντα? Αυτό είναι ότι ούτε οι παραγωγοί παίρνουν τιμές καλές, έτσι ώστε να μπορούν να θρέψουν την οικογένειά τους, και ταυτόχρονα βιώνουμε την ακρίβεια. Άρα λοιπόν πρέπει να ενοχοποιηθεί και η κοινή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν άνθρακες ο θησαυρός, και να βγουν συμπεράσματα συνολικά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το γεγονός ότι σε μια παραγωγή που κυριαρχούν οι μεγάλοι όμιλοι, ο χαμένος θα είναι και ο βιοπαλλεστής αγρότης και η εργατική λαϊκή οικογένεια που χρυσοπληρώνει για να έχει τα στοιχειώδη στο τραπέζι της. Ναι. Ωστόσο, είναι μόνη και κυρίαρχη στο πολιτικό σύστημα της χώρας η Νέα Δημοκρατία. Μόλις πήρε ένα τεράστιο ποσοστό στις εθνικές εκλογές και επιβεβαίωσε την δύναμή της και στις εκλογές αυτοδιοίκησης, κύριε Παπαδάκη. Κοιτάξτε, δεν. Με όλα αυτά που περνάει ο ελληνικός λαός που μόλις περιγράψετε, γιατί δεν διαφωνούμε, τα προβλήματα είναι τεράστια. Την εμπιστεύεται όμως την κυβέρνηση και την θεωρεί μόνη λύση.
Κοιτάξτε, καταρχάς αυτό που λέγεται ότι δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση, τυπικά με την έννοια πώς θα θέλει η συγκεκριμένη αντιπολίτευση, εμείς λέμε ότι υπάρχει ένας λαός που παλεύει, που διεκδικεί, που απαιτεί, και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δείτε για παράδειγμα την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε σχέση με την πολιτική της κυβέρνησης για τους βομβαρδισμούς και τη χερσαία επέμβαση του Ισραήλ στη Γάζα. Mm-hmm. Το γεγονός δηλαδή ότι τυπικά η κυβέρνηση έχει φτάσει, το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει φτάσει μέχρι στο σημείο στον ΟΗΕ να μην υπερψηφίζει στοιχειοδός την ανθρωπιστική εκεχηρία και να στηρίζει το κάτος δολοφόνο του Ισραήλ, που αυτή τη στιγμή δολοφονούνται στη Γάζα 8.000 άνθρωποι και 3.500 παιδιά. Λοιπόν, αυτό συναντάει μια αντίδραση με μαζικότατα συλλαλητήρια, με το γεγονός ότι ακόμα και δικές τους έρευνες μόνο το 18% συμφωνεί με τη στάση της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν υπάρχει αντιπολίτευση του λαού, των δυνάμεων που εμείς στηρίζει το ΚΚΕ, και αυτή η δυναμική αναδεικνύεται, το γεγονός δηλαδή ότι ένας λαός δέχεται και αναγνωρίζει το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να έχει τη δική του πατρίδα. Και αυτό το στοιχείο, ξέρετε, αυτή η πάλη έρχεται και σε κόντρα και με τη λεγόμενη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, γιατί προς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ συμπλέουν με τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, ναι, που λένε να πάμε κύριε με το Παπαδάκη, Ισραήλ και το δικαίωμα. Εγώ το είπα και στην εισαγωγή μου, ότι το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα από την αντιπολίτευση σε αυτές τις τρεις απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε, που μετράει κέρδη. Έτσι, που έχει μια σταθερή πρόταση και που ο κόσμος δείχνει να την εμπιστεύεται. Όμως δεν σας θεωρεί κυβερνητική πρόταση. Δεν θα σας έδινε την τύχη του, την διακυβέρνηση της χώρας. Έτσι δεν είναι το θέμα. Εμείς εδώ αναζητούμε τώρα ποιος είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, που δεν τα κάνει όλα καλά. Εμείς λέμε ότι τέτοιου είδους διαχείριση μιας βαρβαρότητας μπορεί να βρει τέτοιου είδους υπερασπιστές σαν το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, mm, που μπορούν να γίνουν εναλλάξ μιας αστικής διαχείρισης που θα συνεχίζει να ματώνει το λαό μας, να ματώνει άλλους λαούς, να ματώνει την τσέπη του, τα δικαιώματά του. Αλλά εμείς αυτό που βάζουμε σήμερα είναι ότι πρέπει να ανοίξει μια συνολικά άλλη προοπτική, ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά να οδηγήσει και να συγκρουστεί με τα μεγάλα συμφέροντα, με τους μεγάλους ομίλους. Mm-hmm. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η πραγματική αντιπολίτευση. Γι' αυτό, αν θα το θέλετε, και αποκτά εμπιστοσύνη το ΚΚΕ, γιατί βλέπει ένας κόσμος ότι αυτή είναι η πραγματικά διαφορετική πρόταση. Γιατί όλα τα άλλα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι, mm-hmm, είναι στη γραμμή πλεύσης και ψηφίζουν τα νομοσχέδια, ψηφίζουν την ίδια γραμμή. Άρα λοιπόν τέτοιου είδους λύση σε εισαγωγικά υπάρχει για το σύστημα. Για το λαό δεν θα είναι λύση. Mm-hmm. Γιατί ο λαός χρειάζεται σήμερα σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους μεγάλους ομίλους, και να ιεραρχηθούν και να διεκδικηθούν οι σύγχρονες ανάγκες του λαού. Mm. Κύριε Παπαδάκη, θέλω την υπομονή σας. Πρέπει να παίξουν κάποιες διαφημιστικές φινές. Μπορείτε να περιμένετε, θα μου κάνετε την χάρη. Βεβαίως, με χαρά. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στην συζήτηση που έχουμε με τον Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη. Μας ακούτε? Ευχαριστώ για την αναμονή. Ναι, ευχαριστώ. Ναι. Θέλω λίγο να σταθούμε στις επιπτώσεις του πολέμου. Εκτιμάτε ότι αυτό που έρχεται είναι πολύ χειρότερο, να περιμένουμε μεταναστευτικές ροές? Τι συζητάτε για αυτό το θέμα στην Ευρώπη? Τι εξέλιξη θα έχει, πιστεύετε? Καταρχάς υπάρχει μια πραγματικότητα εδώ. Πρέπει να διαβάσουμε ακριβώς το πρόβλημα. Ποιο είναι το παλαιστινιακό πρόβλημα? Είναι ζήτημα, ο χαρακτήρας του είναι ζήτημα κατοχής. Άρα λοιπόν την κατοχή εδώ και 75 χρόνια την διεξάγει το κράτος του Ισραήλ, δολοφονώντας έναν ολόκληρο λαό που έχει το δικαίωμα να έχει τη δική του πατρίδα. Και υπάρχουν συγκεκριμένα ψηφίσματα, γιατί ακούγονται τα περί δικαίωμα στην αυτοάμυνα,
όμως το Ισραήλ έχει τσαλαπατήσει, έχει κάνει γουρελόχαρτο το όποιες αποφάσεις υπάρχουν και ψηφίσματα του ΟΗΕ. Δεν δέχεται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ταυτόχρονα επικαλείται το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Άρα λοιπόν έχεις ένα λαό ο οποίος δέχεται μια σφοδρή επίθεση με πικισμούς, με τείχος, με χιλιάδες. Ο πόλεμος θα μείνει ανάμεσα, λέτε, στο Ισραήλ και στη Χαμάς ή θα επεκταθεί? Κοιτάξτε, είναι ορατή η κλιμάκωση. Και η κλιμάκωση πρώτα απ' όλα προέρχεται από το γεγονός ότι τα σχέδια του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζει και η ελληνική κυβέρνηση και εμπλέκει τη χώρα μας σε μεγάλους κινδύνους από τη στιγμή που δίνει τη Σούδα, την Ελευσίνα, συζητά για την Κάρπαθο, δίνει τρεις φρεγάτες στην δύναμη την ναυτική που βρίσκεται στα ανοιχτά της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα λοιπόν με όλους τους τρόπους στηρίζει αυτήν την επιθετικότητα και αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες, γιατί είναι σε κόντρα με το λαϊκό αίσθημα που στηρίζει τον Παλαιστινιακό λαό εδώ στην Ελλάδα, του ελληνικού λαού, αλλά και σε όλους τους λαούς. Εδώ βλέπουμε τεράστιες διαδηλώσεις, ογκώδεις διαδηλώσεις, παρά τη βρώμικη προπαγάνδα που επικρατεί σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, δεν μπορεί κανένας να μείνει ασυγκίνητος με τα παιδιά της Γάζας, έτσι? Δεν υπάρχουν απαγορεύσεις, υπάρχουν άθλιες απαγορεύσεις διαδηλώσεων στη Γερμανία και στη Γαλλία, και ξέρετε, είναι το να γίνονται απαγορεύσεις σε αυτές τις χώρες και ο κόσμος να βγαίνει κατά χιλιάδες αχρηστεύοντας τέτοιες απαγορεύσεις, δείχνει ακριβώς τη δύναμη του δίκαιου των λαών, που πολλές φορές λένε ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Αυτός είναι η πραγματική υπερδύναμη, και αν δεν το θέλετε, μόνο οι λαοί μπορούν να σταματήσουν σήμερα αυτό το μακελιό. Μόνο οι λαοί μπορεί να διεκδικήσουν ανεξάρτητο το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67, με επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους, με απελευθέρωση όλων των κρατουμένων. Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα που νομίζουμε ότι έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση, η οποία δεν έχει φέρει ακόμα να αναγνωρίσει στη Βουλή την ομόφωνη απόφαση του 2015 για το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, ενώ την ίδια ώρα είχε αναγνωρίσει μέχρι και τον Γκουαϊδό της Βενεζουέλας, η πρώτη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το 2019 ήταν να αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό, που δεν ήταν καν στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, και εκκρεμεί ακόμα η υπόθεση αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα κέρια ζητήματα, και νομίζουμε ότι σήμερα δεν πρέπει να αποδεχθεί και ο λαός μας που μας ακούει με μια παθητικότητα την κατάσταση, να ξεσηκωθεί και ο ίδιος και να παλέψει, να διεκδικήσει, να σταματήσει τώρα το μακελιό στη Γάζα, και βεβαίως να καταγγελθούν οι ευθύνες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, αλλά και να καταγγελθεί και να καταδικαστεί η εμπλοκή της χώρας μας από την κυβέρνηση, η οποία στηρίζεται και από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπαδάκη, πώς σχολιάζετε σε όλη αυτή τη συζήτηση για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος για τις ευρωεκλογές και το ότι είμαστε στο παραπέντε στην ουσία? Έχουμε μπει σε τροχιά ευρωεκλογών και δεν γνωρίζουμε με τι εκλογικό σύστημα θα πάμε. Ναι, κοιτάξτε, είναι τα γνωστά παιχνίδια που παίζονται καλπονοθετικά, όπως καλπονοθετικά και με αντίστοιχες διαδικασίες έγιναν και με την ιστορία με το εκλογικό σύστημα και για τις βουλευτικές εκλογές, και καλπονοθετικά έγινε και με την διαδικασία και για τις τοπικές εκλογές, που επί της ουσίας όλες αυτές οι διαδικασίες συντύμουν στο να παίρνεται δύναμη από συγκεκριμένους σχηματισμούς για να ενισχύονται οι μεγάλοι και ο ανταγωνισμός τους. Στα πλαίσια αυτά νομίζουμε ότι αντίστοιχοι υπολογισμοί συμφερόντων γίνονται από την κυβέρνηση και τα άλλα επιτελεία αυτή την περίοδο. Εμείς θέτουμε ότι αυτά τα πρέπει να σταματήσουν, πρέπει να εκφράζεται η βούληση του λαού και αντίστοιχα να είναι και τα ποσοστά που θα πρέπει να παίρνουν και στην Βουλή και στην τοπική διοίκηση και στην Ευρωβουλή. Νομίζουμε ότι το κύριο είναι από αυτή την ιστορία
να συνειδητοποιηθεί ότι επί της ουσίας επιχειρείται να εφαρπάξουν την ψήφο του λαού. Και εκεί είναι και το κύριο να συνειδητοποιηθεί σήμερα ότι είναι ανάγκη και ο λαός μας και να δυναμώσει την πάλη του, γιατί σήμερα καθημερινά χρειάζεται αυτή η πάλη να είναι καυτή ανάσα σε κάθε σχέδιο της κυβέρνησης, και την ίδια ώρα όποτε του δίνεται δυνατότητα και στα σωματεία και, και στους άλλους χώρους δουλειάς και στις σχολές και στα σχολεία να εκφράζεται η αντιπαράθεση με και την πολιτική της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να εκφραστεί και στις ευρωεκλογές με τη μόνη δύναμη που εναντιώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μόνη δύναμη που έχει αποκαλύψει έγκαιρα το ρόλο της, που προειδοποίησε όλα τα προηγούμενα χρόνια για το τι έρχεται. Και νομίζουμε ότι ένας κόσμος και μόνο εσείς ξεκινήσει. Και μόνο εσείς, κύριε Παπαδάκη, ολοκληρώνετε τη θητεία σας όπως την ξεκινήσετε και χωρίς να έχουμε ακούσει κάτι για σας. Γιατί σε όλες τις υπόλοιπες ευρωομάδες, έτσι και στη Νέα Δημοκρατία, είχαμε το θέμα της κυρίας Σπυράκη, το θέμα του κυρίου Κίρτσου, το θέμα του κυρίου Ζαγοράκη. Στον ΣΥΡΙΖΑ ασχολούνται με το εσωτερικό τους θέμα. Τα έχουν σπάσει τώρα με τον πρόεδρο. Στο Πασόκ είχαμε το θέμα της. Γενικά η ελληνική, η εικόνα της ελληνικής ευρωομάδας δεν μας λυπεί. Είναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι ποια πολιτική στηρίζουν αυτά τα κόμματα, και αυτά εκφράζονται και με άλλες διαστάσεις αρκετές φορές. Εμείς αυτό που λέμε εκεί ότι χρειάζονται φωνές που να αποκαλύπτουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενημερώνουν το λαό για τα αντιδραστικά μέτρα που πάρθηκαν, που παίρνονται. Για παράδειγμα, τώρα πρόσφατα υπήρξε το ψήφισμα στήριξης της επέμβασης του Ισραήλ. Εμείς σαν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ήμασταν ανάμεσα στους ελάχιστους που το καταψηφίσαμε και αποκαλύψαμε το ρόλο του. Αυτά δεν θα μπορούσε να τα μάθει με διαφορετικό τρόπο ο λαός μας αν είχε εκεί, πώς να το πω, μονοπλό πάλι όλα τα κόμματα που στηρίζουν αυτή την πολιτική. Θα είστε και πάλι υποψήφιος, θέλετε να παραμείνετε στην Ευρωβουλή? Κοιτάξτε, αυτά τα λύνουμε συλλογικά. Για μας, ξέρετε, η συμμετοχή στη Βουλή, στην Ευρωβουλή ή και σε μια οργάνωση, για μας είναι μια υπόθεση που από όποιο μετερίζει παλεύει για αυτά τα συμφέροντα. Δεν τα βλέπουμε δηλαδή με την ιδιοτέλεια που τα βλέπουν άλλοι χώροι, ούτε με τους ανταγωνισμούς. Δεν έχουμε τέτοια έμεση. Σας ευχαριστώ για σήμερα. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά. Γεια σας.